Ο δημοσκαβάλας, η δημοφέλεια, ο ορίζοντας γεγονότων και ο σύνδεσμος φύλων γράμματων και τεχνών καβάλας διοργανώνουν ομαδική έκθεση με τίτλο «Τα καΐκια που πληγώναμε». Λοιπόν, η ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφικής και έργων τέχνης του ορίζοντα γεγονότων με τίτλο «Τα καΐκια που πληγώναμε» θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Καπναποθήκη και δεν μπορεί παρά να συγκινήσει και να προβληματίσει κάθε συμπολίτη μας που γεννήθηκε και μεγάλωσε δίπλα στη θάλασσα, που τα μάτια του και οι μνήμες του είναι γεμάτα από θαλασσινές εικόνες, κυρίως όμως από τις εικόνες των καϊκιών αραγμένα στην παραλία μας. Ποιος δεν τις θυμάται αυτές τις εικόνες, ποιος δεν θυμάται τα ψαρά δικά μας στην παραλία, ποιος δεν θυμάται ακόμα και σήμερα τα όμορφα ψαροκάικα με τα δίχτυα απλωμένα στην παραλιακή μας ζώνη. Η έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της επιβεβλημένης λύθης μέσα από την παράλογη καταστροφή των ξύλινων σκαφών στην Ελλάδα με αφορμή τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβαίνει εδώ και τρεις δεκαετίες χωρίς καμία μέρημνα για την διάσωση μιας θαλασσινής αρχιτεκτονικής όπου η τέχνη συμβιώνει με την εργασία και τη ζωή. Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι μας πολύ ικανοποιημένοι που καταφέραμε και υλοποιήσαμε αυτή τη συνεργασία, καταφέρουμε να φέρουμε αυτή την έκθεση «Τα καΐκια που πληγώναμε» του ορίζοντα γεγονότων, χάρη στην αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου και της Δημοφέλειας. Θα τολμούσα να πω ότι η χρονιά αυτή είναι η πιο εικαστική χρονιά της Καβάλας. Κάθε φορά καταπιανόμαστε με ένα θέμα το οποίο ακουμπάει τον πολιτισμό και την σκέψη ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι κλεισμένη στον εαυτό της, αλλά πρέπει να βοηθάει να μοιράζονται συναισθήματα, έκφρασης, επικοινωνίας και συνύπαρξης. Θα πιαστώ από εκεί που το άφησε ο Τζίμις ο Ευθυμίου για τον αγώνα που δίνει η τέχνη ενάντια στη λύθη. Η τέχνη πάντα, για μας τουλάχιστον έτσι, τους θεωρητικούς, είναι ένα παράθυρο της ζωής μας, είναι ένα παράθυρο της καθημερινότητας. Αυτή τη φορά βλέπουμε ότι η τέχνη πηγαίνει προς τα πίσω και προσπαθεί να διασώσει κομμάτια που αποτελούν και το παρόν αλλά και το μέλλον.